θα είμαι εντός θέματος με το νομοσχέδιο με το οποίο διαψεύδονται παταγωδώς όλες οι προσδοκίες που καλλιέργησε η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ώστε να προλαμβάνονται και να περιορίζονται οι μεγάλες καταστροφές στη χώρα μας, να προστατεύονται οι ζωές και οι περιουσίες των συνανθρώπων μας, οι υποδομές και το φυσικό περιβάλλον. Γιατί διάψευση είναι το ότι δεν προκύπτει από πουθενά στις διατάξεις του νομοσχεδίου η απαιτούμενη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες καταρχήν μελέτες για να δημιουργηθούν όλα τα αναγκαία έργα και οι κατάλληλες υποδομές για την επαρκή, αντιπυρική, αντισεισμική, αντιπλημμυρική προστασία, καθώς και οι ασφαλείς διέξοδοι διαφυγής για να μπορούν να απομακρύνονται με ασφάλεια οι πολίτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Γιατί διάψευση είναι να καταδικάζονται οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας στο ρόλο του φτωχού συγγενή του κράτους. Και έτσι το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες δήμων και περιφερειών να λειτουργούν με σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό μέσα, εξοπλισμό και υποδομές. Μιας και η κρατική χρηματοδότηση θα κινείται πάνω κάτω στις ίδιες μειωμένες πιστώσεις με τις τεράστιες περικοπές που υπάρχουν τα τελευταία 11 χρόνια και συνεχίζονται βεβαίως με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Χωρίς όμως την αναγκαία χρηματοδότηση από το κράτος δεν μπορεί να υπάρξει επαρκής πολιτική προστασία. Είναι η βάση της πολιτικής προστασίας η χρηματοδότησή της. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρηματοδότηση που αναφέρεται στο σχέδιο νόμου ότι θα υπάρξει από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πολυδιαφημισμένα, έχει αποδειχτεί ξεκάθαρα όλα τα προηγούμενα χρόνια πόσο λίγο έχουν στηρίξει τα προγράμματα αυτά την πρόληψη των καταστροφών, την περιβαλλοντική ανάπτυξη ή την προστασία από τις πυρκαγιές, τους σεισμούς, τις πλημμύρες και τις θεομηνίες. Η πρόληψη για την προστασία των λαών αποτελεί, βλέπετε, κόστος χωρίς όφελος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί την ενδιαφέρει μονάχα η οικονομική ανταποδοτικότητα των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτήσει. Για τους λόγους αυτούς, ακόμα και προηγμένα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο τον κόσμο, δεν μπορούν να αποφύγουν τις μεγάλες καταστροφές και τα θύματα. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μια πλευρά μονάχα της πολιτικής προστασίας, την προστασία του λαού από τις πλημμύρες. Στην ισχύουσα λοιπόν κοινοτική οδηγία αναφορικά με τις πλημμύρες ανοιχτά διατυπώνεται η επικίνδυνη αντίληψη περί κόστους ωφέλους, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων. Αναφέρεται ξεκάθαρα σε αυτή την οδηγία ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βασίζουν τις αξιολογήσεις, τους χάρτες και τα σχέδιά τους σε κατάλληλες βέλτιστες πρακτικές και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες που δεν συνεπάγονται, ακούστε, που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Αυτό λέει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συμπέρασμα βεβαίως από την παραπάνω οδηγία βγαίνει μόνο του. Ο λόγος που στη χώρα μας, αλλά και συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει συγκροτημένος σύγχρονος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής θωράκισης είναι γιατί αυτού του τύπου οι υποδομές δεν έχουν διόδια, δεν μπορούν να αποφέρουν άμεσα κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους και γι' αυτό δεν προωθούνται. Αυτή όμως ακριβώς είναι η λογική που οδηγεί σε καταστροφικές πλημμύρες τύπου Μάντρας, αφήνοντας πίσω τους 24 νεκρούς. Και βέβαια, μνημείο κινησμού αποτελεί τα όσα ξεδιάντροπα αναφέρει σε μελέτη της η επίσημη πλατφόρμα Flood CBA, η οποία πλατφόρμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά παραγγελία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τη λέει λοιπόν αυτή η μελέτη που τη χρηματοδοτεί και εκφράζει βεβαίως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, λέει, ακούστε, οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευτούν από την πλημμύρα εκείνοι με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία, εύπορες δηλαδή οικογένειες ή πολύτιμα εργοστάσια, από το να προστατευτούν εκείνοι που είναι φτωχοί
και με πενιχρά περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, ανοιχτά, ομά, και συμπληρώνει. Αυτό, βεβαίως, μπορεί να οδηγήσει, λέει, σε αποφάσεις που δεν φαίνονται δίκαιες. Αλλά βλέπετε, η δικαιοσύνη, λέει, δεν είναι μέρος της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Αυτά. Και όταν εξαιτίας της παραπάνω εγκληματικής αντίληψης χαθούν ζωές ή καταστραφούν περιουσίες εργατικών λαϊκών οικογενειών, μικρομεσαίων αγροκτών κτηνοτρόφων, μικρών ευέ, έρχεται η δεύτερη ταλαιπωρία για αυτούς. Η ταλαιπωρία των αποζημιώσεων, οι οποίες ποτέ μα ποτέ δεν αντιστοιχούν στο πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Το λεγόμενο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά και αυτό έχει συσταθεί με χρήματα από τη βαριά φορολογία των εργαζομένων της Ευρώπης, ελάχιστες φορές ενεργοποιείται λόγω των δυσθεώρητων ορίων καταστροφών που έχουν τεθεί για τις μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές. Γιατί? Για να ενεργοποιηθεί αυτό το ταμείο χρειάζεται τουλάχιστον να υπάρχουν καταγεγραμμένες καταστροφές ύψους 1,5% παρακαλώ του ΑΕΠ της περιφέρειας στην οποία ανήκει η περιοχή που πλήγηκε. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πληγέντες από τις πυρκαγιές στα Κύθυρα, Εύβοια, Λακωνία, Θάσο, Χίο, από τις πλημμύρες σε Καλαμάτα, Τρίκαλα, ακόμα και στη Μάντρα, δεν πήραν ούτε 1 ευρώ από το εν λόγω ταμείο. Την ίδια στιγμή, βέβαια, το 2018, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγούσε στους ομίλους της ενέργειας, στους ομίλους της διαχείρισης απορριμμάτων, στις αυτοκινητοβιομηχανίες, ακούστε, το ποσό των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσουν, λέει, σε δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, η οποία φυσικά ευθύνεται για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούν πυρκαγιές και πλημμύρες. Έτσι, για να μην έχουμε και καμιά, εμείς δεν έχουμε, να μην έχουμε και καμιά αμφιβολία για ποιον ιδρύθηκε και για ποιον λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα χρειαστώ ένα μονάχα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Όσο για τις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τόσο διαφημίζονται, όσο ελεύθερος είσαι να πνίγεσαι σε μια δυνατή βροχή, άλλο τόσο ελεύθερος είσαι να επιλέγεις και το θάνατο των ναρκωτικών. Οι κυβερνήσεις, μάλιστα, φροντίζουν αυτό να γίνεται και πολιτισμένα, σε χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Και εδώ το ψηφίζουν όλα τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ και ορισμένες λίγες όμως θαραλέες περιπτώσεις. Ορισμένοι, μάλιστα, όπως το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, αν άκουσα καλά, υπερακοντίζει και ζητάει ακόμα και κινητές μονάδες χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Για να δούμε όμως τι λέει η διεθνής εμπειρία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν 78 shooting rooms, γνωστοί ως χώροι να τρυπιέσαι. Εδώ το νομοσχέδιο τους αποκαλεί χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Οι 45 βρίσκονται στην Ολλανδία, όπου λειτουργούν παράλληλα με τα προγράμματα χορήγησης ηρωίνης σε χρήστες με την ευθύνη κράτους, δήμων και άλλων φορέων, όπως η Εκκλησία, η ΜΚΟ, πάλι ΜΚΟ, ή το κόμμα των ναρκωτικών. Ναι, υπάρχει και τέτοιο κόμμα στην Ολλανδία. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι εξαιτίας της λειτουργίας αυτών των χώρων εποπτευόμενης χρήσης ότι υπάρχει μείωση της χρήσης ή μείωση των θανάτων, τέλος πάντων, από ηρωίνη. Αντίθετα, σταθερά καταγράφεται η αύξηση της χρήσης ηρωίνης και καμιά δεν υπάρχει τάση ένταξης των χρηστών σε πρόγραμμα θεραπείας. Όλα αυτά όλοι εσείς τα προσπερνάτε, γιατί τελικά στόχος σας είναι η ίδια η απενοχοποίηση των τοξικοεξαρτήσεων που αντικειμενικά στρώνει το έδαφος στην εξάπλωση της ναρκοκουλτούρας. Να αποσυρθεί τώρα, αμέσως, το άρθρο 189. Ευχαριστώ.